Γεια σας αγαπητοί μου, σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά σε ερωτικού τύπου ενέργειες και ανάλογα από το τι είδους ερωτικές ενέργειες θα μας εμφανιστούν, θα πάρει και το βίντεο τον αντίστοιχο τίτλο. Εδώ θα ήθελα να υπενθυμίσω πως οι ενέργειες είναι γενικές, αφορούν το σύνολο. Εσείς μπορείτε να κρατήσετε ό,τι σας ταιριάξει και αν σας ταιριάξει. Επιπλέον, στο καρφιτσωμένο σχόλιο καθώς και στην περιγραφή του βίντεο, θα βρείτε το email μου και το facebook μου. Είναι διαχρονικές οι ενέργειες, αγαπητοί μου. Μπορούν να ισχύουν οποτεδήποτε. Λοιπόν, ήδη μας έχουν πέσει αρκετές πληροφορίες. Για να δούμε εδώ τι γίνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ πώς νιώθει αυτό εδώ το άτομο για εσάς. Κανένας δεν μπορεί να σε αντικαταστήσει. Κανένας. Είσαι μοναδικός ή είσαι μοναδική. Έτσι σκέφτεται για εσάς. Πάρα πολύ ωραία. Θεωρεί ότι κάποιες φορές είχατε έντονες διαφωνίες μεταξύ σας για οικονομικά ζητήματα περισσότερο. Ο καθένας από εσάς μπορεί να γνωρίζει καλύτερα. Οικονομικά θέματα, μήπως τυχόν αν ήσασταν ζευγάρι παντρεμένο, τσακωνόσασταν για χρήματα ή πιθανότατα και παντρεμένοι να μην είστε και απλά να βγαίνατε μαζί. Ίσως κάποιες φορές εσείς θεωρούσατε ότι αυτό το άτομο ήταν αρκετά τσιγκούνικο για να βάλει το χέρι στην τσέπη, τέλος πάντων, σχετικά με κάτι που θέλατε εσείς. Ναι, κάποιες φορές σας παραμελούσε. Το παραδέχετε. Πάμε παρακάτω εδώ, να δούμε. Αχ, παιδιά μου, αχ, παιδιά μου. Αυτά που έμαθα από εσένα αδύνατο να ξεχαστούν. Το έχετε στιγματίσει την ψυχή αυτού του ατόμου, αγαπητοί μου. Πω, 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 πω. Α, μάλιστα. Ίσως, για κάποιους λόγους, αυτό το άτομο να θεωρούσε ότι καλύτερα να μείνει η σχέση σας κρυφή. Έδινε πάρα πολύ μεγάλη βάση στη γνώμη των άλλων ατόμων, όταν σας έβλεπαν μαζί, όταν ήσασταν μαζί, κτλ. Κτλ. Λοιπόν, μια στιγμούλα. Θέλουμε και άλλη μια ενέργεια. Για να δούμε εδώ. Παιδιά, ορίστε. Επανασύνδεση. Ξεκάθαρα πράγματα. Επανασύνδεση επιθυμεί αυτό το άτομο. Ό,τι και αν γίνεται μεταξύ μας, εγώ πάντα θέλω να γυρνάω σε σένα. Πάντα. Επανασύνδεση. Μάλιστα. Εδώ πέρα μου μυρίζει μια καρμική κατάσταση, αγαπητοί μου. Λοιπόν, για να δούμε παρακάτω. Έχουμε τη βάση μας τώρα. Και προχωράμε και παρακάτω να δούμε τι άλλο θα μας αποκαλυφθεί. Να ανακεφαλαιώσω όμως πρώτα. Λοιπόν, θεωρεί ότι είστε αναντικατάστατος ή αναντικατάστατη αυτό εδώ το άτομο. Ξέρει ότι είχατε και τις διαφωνίες σας και ποιος δεν τις έχει στο κάτω-κάτω. Ξέρει ότι κάποιες φορές σας παραμελούσε για διάφορους λόγους. Θεωρεί όμως ότι είναι καθαρά καρμική η κατάσταση που έχετε μεταξύ σας. Φοβόταν πολύ τη γνώμη των άλλων ανθρώπων. Ίσως εδώ πέρα να υπάρχει και μια διαφορά ηλικίας ή ίσως κάποια άλλη παράμετρος που έκανε αυτό το άτομο να φοβάται τι θα πούν οι άλλοι. Αλλά ξέρει όμως ότι υπάρχει ένα συμβόλαιο αόρατο μεταξύ σας, ότι ό,τι και αν γίνεται, εμείς οι δυο θα είμαστε μαζί. Χράτς, χρούτς, υπογραφή. Καρμική κατάσταση, 100% εδώ. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Για πάμε παρακάτω. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή βάση. Για να δούμε παρακάτω τι θα μας αποκαλυφθεί, αγαπητοί μου. Για να δούμε μισό λεπτάκι. Προτιμώ οι ενέργειες να μιλούν από μόνες τους. Μισό λεπτό παρακαλώ. Για να δούμε τι θα μας προκύψει. Ναι. Μία εικόνα, χίλιες λέξεις. Γινόταν εδώ το έλα να δεις. Έντονο πάθος, έντονο δέσιμο αγαπητοί μου και φυσικά κάποιες φορές θα φτάσουμε σε ακρότητες όταν υπάρχει τέτοια έντονη έλξη ανάμεσά μας και όταν θεωρούμε ότι αυτό το άτομο είναι το άλλο μας μισό.
Λοιπόν, πιθανότατα εσείς να έχετε κάποιες ελεγκτικές τάσεις απέναντι σε αυτό εδώ το άτομο, να ζηλεύατε πάρα πολύ ή γενικότερα να νιώθατε ότι φτάνετε στα όρια σας και ότι δεν μπορώ, θέλω να τα σπάσω όλα, θέλω να με καταλάβεις, σε θέλω τόσο πολύ, είμαι τόσο πολύ τρελαμένος ή τρελαμένη μαζί σου που δεν μπορώ. Ούτε καν θέλω να μπω στην πιθανότητα να σκεφτώ ότι πιθανότατα κάποιο άλλο άτομο σου έχει τραβήξει το ενδιαφέρον. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ζώδια της φωτιάς κρυός λεοντοξότης. Το 8 μπορεί να συμβολίζει το 8ο γράμμα της αλφαβήτου, γενέθλια πάνω σε 8, 8 μέρες, 8 εβδομάδες, 8 μήνες, 8 χρόνια για κάποιους από εσάς. Το 8 είναι και το σύμβολο του άπειρου. Δηλαδή εδώ πέρα έχουμε μια κατάσταση που διονύζεται. Έτσι, ξανασμίγεται, ξαναχωρίζεται, ξανασμίγεται, ξαναχωρίζεται. Αλλά έτσι είναι τα καρμικά, αγαπητοί μου. Ο καθένας από εσάς μπορεί να αξιολογήσει τι σημαίνει το 8. Μία εικόνα, χίλιες λέξεις. Φτάνατε πραγματικά στα όρια κάποιες φορές. Το αφήνουμε εδώ και πάμε παρακάτω. Να τα βρε παιδιά μου, να τα πιτσουνάκια εδώ. Να τα πιτσουνάκια, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Λοιπόν. Εντάξει, μια εικόνα, χίλιες λέξεις πάντα. Τι να εξηγήσω εγώ εδώ. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ενέργεια ζωδίων του νερού, καρκίνο, σκορπιό, ηχθύης, ή αν όχι ζώδιο αεροσκόπος ή κυρίαρχη πλανήτες. Το 16 μπορείτε να το αξιολογήσετε σύμφωνα με ό,τι σας είπα και για το 8. Λοιπόν, παιδιά μου, τρυφερότατες καταστάσεις. Εδώ πολύ αγάπη, πολύ νιάξιμο, πολύ χουχούλιασμα. Όλα τα πάντα. Πώς είναι δύο έφηβοι που πρωτογνωρίζονται? Όταν είμαστε έφηβοι ξέρετε πολύ καλά τι γίνεται. Εντάξει, λοιπόν. Και πραγματικά δεν μπορούμε να ξεκολλήσουμε ένας από τον άλλον. Έτσι συνέβαινε και με εσάς. Έτσι ακριβώς συνέβαινε και με εσάς. Δεν το συζητάμε. Μεγάλη τρυφερότητα εδώ. Ναι, φοβόσασταν κάποιες φορές ότι αυτό το άτομο θα φύγει μακριά σας. Η πιθανότατα αυτό το άτομο να φοβόταν ότι εσείς κάποια στιγμή θα φύγετε. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ζώδια του αέρα, δίδυμο, ζυγό, υδροχό, ή αν όχι ζώδιο οροσκόπο, κυρίαρχους πλανήτες. Το 20 αξιολογήστε το εσείς σύμφωνα με ό,τι σας ανέφερα και για τα υπόλοιπα. Λοιπόν, φοβόταν αυτό το άτομο ότι θα σας χάσει ή πιθανότατα εσείς να θεωρούσατε ότι θα το χάσετε αυτό το άτομο. Πάει. Είναι αυτά εδώ τα best yes που λέγαμε. Πριν, που σας εξήγησα πριν. Λοιπόν, ναι, κάποιες φορές όντως υπήρχαν παρακάλια. Σε παρακαλώ, έλα να τα ξαναβρούμε. Δεν μπορώ άλλο μακριά σου κτλ. Εδώ έχουμε να κάνουμε και πάλι με ζώδια του αέρα. Το 2, αξιολογήστε το εσείς. Δεν μπορώ άλλο μακριά σου. Σε παρακαλώ, έλα πίσω. Αχ, παιδιά μου, να το. Ήδη δημιφλόγα, βρε παιδιά, δεν το συζητάμε εδώ πέρα τι γίνεται. Όταν έχουμε συμβόλαιο ψυχής με κάποιο άτομο, έτσι. Λοιπόν, κάτι πολύ εξειδανικευμένο, κάτι που είχατε τοποθετήσει πάρα πολύ ψηλά. Και ο ένας και ο άλλος, ότι ό,τι και αν συμβεί, εμείς θα είμαστε για πάντα μαζί. Μια στιγμή, αγαπητοί μου, αυτά να τα τοποθετήσω έτσι. Έχουμε να κάνουμε και εδώ με ζώδια του αέρα, το 3 αξιολογήστε το εσείς. Μια στιγμή αγαπητοί μου, θέλω και μια ακόμα ενέργεια, για να δούμε τι άλλο θα μας προκύψει. Μισό λεπτό παρακαλώ. Προτιμώ οι ενέργειες να μιλούν από μόνες τους, για να δούμε. Για να δούμε αγαπητοί μου, τι άλλο. Ναι, παιδιά μου... Αχ, παιδιά μου, είναι ερωτευμένο τρελά αυτό το άτομο μαζί σας. Νιώθει ότι δεν μπορεί να κάνει χωρίς εσάς. Πω. Τι ωραία πράγματα είναι αυτά. Το ένα, παιδιά, καινούργια αρχή. Το ένα συμβολίζει κάτι νέο, κάτι καινούργιο. Είναι αυτός εδώ ο κύκλος που σας εξήγησα, συμφωνεί. Και εδώ, ζώδια του αέρα. Την τιμητική του τα ζώδια του αέρα σήμερα, ε. Λοιπόν... Για πάμε να δούμε παρακάτω, αγαπητοί μου. Τι θα μας αποκαλυφθεί? Τι άλλες πληροφορίες θα μας αποκαλυφθούν? Πολλές πληροφορίες αποκαλύφθηκαν. Ορίστε να, μια στιγμή να τα μαζέψω αυτά, γιατί πέσαν πολλά. Να κάνουμε λίγο χώρο, για να μην γυαλίζουν κιόλας. Λοιπόν, παιδιά μου, κοιτάξτε. Δεν εγκαταλείπει αυτό το άτομο τα όνειρα που έχει για εσάς.
για τους δυο σας δηλαδή, δεν πρόκειται να τα εγκαταλείψει. Δεν υπάρχει περίπτωση να απομακρυνθεί από εσάς οριστικά. Συμφωνεί, λοιπόν. Το βράδυ σας σκέφτεται πάρα πολύ, αν είστε χώρια. Ξενυχτάει, ξαγρυπνάει και σας σκέφτεται, σκέφτεται τις στιγμές σας. Πάρα πάρα πολύ ωραία. Το αφήνω εδώ. Ξέρει ότι όλο αυτό είναι πάλι μια δοκιμασία. Δοκιμάζεται η σχέση και πιθανότατα αυτή η δοκιμασία να κάνει κύκλους. Σίγουρα όμως, από ό,τι διαφαίνεται εδώ, μάλλον θα είναι η τελευταία δοκιμασία που θα περάσετε, γιατί αυτό το άτομο δεν θέλει να εγκαταλείψει. Δεν θέλει να εγκαταλείψει καθόλου. Δεν θέλει με την καμία να εγκαταλείψει. Το αφήνω εδώ. Πάμε παρακάτω. Να δούμε τι άλλου είδους ενέργειες θα μας αποκαλυφθούν, αγαπητοί μου. Θέλω να δούμε εδώ τι γίνεται πρώτιστα. Για να δούμε τι άλλες πληροφορίες θα μας αποκαλυφθούν. Για να δούμε λοιπόν εδώ τι γίνεται. Τι γίνεται εδώ. Να, τι έπεσε. Ορίστε, παιδιά, οι πράξεις μιλούν δυνατότερα από τα λόγια. Αυτό εδώ το άτομο είναι διατεθειμένο να ξαναβάλει πάλι τις γερές βάσεις, αν έχει προκύψει το οτιδήποτε μεταξύ σας. Και θεωρεί και πάλι ότι εσείς οι δυο έχετε υπογράψει αιώνιο συμβόλαιο. Παιδιά μου, καρμική κατάσταση εδώ, δεν το συζητάμε. Και περιμένει από εσάς να δει τι είδους δράσεις θα αναλάβετε. Από εσάς περιμένει. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Για να προχωρήσουμε και παρακάτω, αγαπητοί μου. Πάμε στους πολύ αγαπημένους. Να δούμε τι έχουν να μας πούν. Για αυτήν εδώ την καρμικότατη κατάσταση. Συμβόλαιο ζωής, συμβόλαιο ψυχής. Θεωρεί αυτό το άτομο ότι είστε αναντικατάστατοι. Κανένας και καμία δεν μπορεί να πάρει τη θέση σας. Αμάν, 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 παιδιά μου, κοιτάξτε. Κοιτάξτε, καρμική κατάσταση, αγαπητοί μου. Αφήστε τους αγγέλους να κάνουν τη δουλειά τους. Γιατί πραγματικά αυτό το άτομο ξέρει ότι αξίζεται, τι να σας πω τώρα πόσο. Και ξέρει ότι αξίζει να σας περιμένει. Έχει αναγνωρίσει την αξία της κατάστασης, αγαπητοί μου. Πω, 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 τι ωραία πράγματα εδώ. Και είναι και αληθινή αγάπη, παιδιά. Αγάπη μια ζωή. Να το βρε, παιδιά. Συμβόλαιο που λέμε. Αγάπη μια ζωή. Και ποιος ξέρει και πόσες άλλες ζωές, εντάξει, κάρμα. Καρμική κατάσταση, αγαπητή μου. Λοιπόν, θέλω να πάμε και παρακάτω. Να δούμε τι άλλες ενέργειες θα μας αποκαλυφθούν, αγαπητοί μου. Πω, 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 πω. Τι υπέροχα πράγματα είναι αυτά. Εντάξει, παιδιά, όπου υπάρχει πάρα πολύ έντονη σύνδεση, φυσικά και τα πράγματα δεν είναι έτσι χαλαρά και φιρουλή και φιρουλά. Θα υπάρξουν αμέτρητες εντάσεις. Έχουμε υπογράψει συμβόλαιο ψυχής. Πάει και τελείωσε ό,τι και να γίνει. Αυτό το συμβόλαιο δεν σπάει. Λοιπόν, πω, πω, πω. Να το. Δεν μπορεί να σας αφήσει, παιδιά. Δεν μπορεί να σας αφήσει. Και εφόσον ήσασταν απομακρυσμένοι, το άτομο αυτό υπέφερε. Υπέφερε. Λοιπόν, το κρατάμε το κρατούμενο εδώ καλά, έτσι. Ορίστε. Όλα σε θυμίζουν. Όλα σε θυμίζουν απλά και αγαπημένα. Το τραγούδι της Χάρης Αλεξίου. Αυτό ακριβώς αντιπροσωπεύει αυτή εδώ η κάρτα. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτός ο άνθρωπος να σας βγάλει από το μυαλό του. Δεν μπορεί. Είναι αυτό που σας είπα, παιδιά, έχω συγκινηθεί, ειλικρινά μιλάω. Έχω συγκινηθεί, αγαπητοί μου. Για να δούμε άλλο ένα. Ορίστε, σε ψάχνω παντού. Όταν λέει σε ψάχνω παντού, προσπαθεί να βρει καταστάσεις, άτομα, πρόσωπα που του θυμίζουν εσάς. Πω, 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 τι γίνεται εδώ. Πάμε να τραβήξουμε κι άλλο ένα. Ορίστε, θέλει να βελτιώσει τον εαυτό του αυτό το άτομο
για χάρη σας. Θέλει να βελτιώσει τον εαυτό του για χάρη σας. Γιατί θεωρεί ότι είστε πάρα πάρα πολύ καλή επίδραση σε αυτό εδώ το άτομο. Παιδιά μου, τι ευλογίες είναι αυτές. Τι ευλογίες είναι αυτές. Συμβόλαιο ψυχής, συμβόλαιο ζωής. Αυτό το άτομο θα κατασταλάξει, θα καταλάβει και όταν είναι να επιστρέψει, θα επιστρέψει μία και της καλής. Γιατί ήδη έχει αναγνωρίσει το τι είστε για αυτό εδώ το άτομο. Πω, ευλογίες αγαπητοί μου. Ευλογίες. Εύχομαι με όλη μου την καρδιά να σας καλύψει όλους. Σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά να είστε πάντα καλά και να έχετε όλα τα καλύτερα.